αυτή η παρέα ήταν μέσα στην παρέα, δηλαδή, του σπιτιού μας. Έχεις αποχωριστεί πολλούς φίλους, συναδέλφους, βλέπω. Πάρα, και τον Ευρυπιώτη και τον Μπεζικιανίδη. Αυτός ο χρόνος μας τσάκισε. Μας τσάκισε αυτός ο χρόνος πολύ. Και αυτό σε φέρνει αντιμέτωπο και με το μέσα σου και με το τι θέλεις να κάνεις στη συνέχεια και με το τι αξίζεις αυτή τη ζωή, πολλά πράγματα. Πώς επηρεάζει αυτό? Χάνεις τον άνθρωπό σου, χάνεις φίλους σου. Η Βέτα Ιμπετίνη, ο Σιμαρδάνης, ο Ευρυπιώτης μας. Βλέπουμε τώρα. Βλέπουμε τώρα και το post ναι. που ανέβασες για τον ναι. post. Δηλαδή, παιδιά, μοιράστηκες, είναι δικοί σου άνθρωποι. Ο Κώστας, δηλαδή, δεν το πιστεύω ακόμα. Δεν το πιστεύω. Εσύ το γνώριζες για τον Κώστα, γνώριζες? Γνώριζα ότι μέσα σε ένα χρόνο από τότε που ο ίδιος το ήξερε και έφυγε. Δηλαδή, και ο Σιμαρδάνης το ίδιο, ο Χρήστος. Είναι δικοί μας άνθρωποι, που, αγαπημένοι συνάδελφοι, συναδελφοί. Καλούπι σαν τον Ευρυπιώτη δεν θα υπάρξει ποτέ. Ένα αγνό παιδί, λαϊκό, το οποίο δεν θαμπόθηκε ποτέ από τίποτα και συνέχισε να είναι τόσο λαϊκό και αγνό μέχρι το τέλος. Δουλευταράς, αγάπησε πολύ τη δουλειά του και ένας χύμαρος. Και ξαφνικά δεν υπάρχει.